σαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συγκύριε, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Άρα Κύριο γίνεται ο αυχήθα μας η ενοφθαλμίση μου, Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μέγα νεύρα το εν της κινδύνης σε υπερμακώνει οικουμένη, αρθοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεήμην το Μέγα Έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Μέγα Νεύρατον της κινδύνης, σε υπερμακών οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσουν λιέου καθήλες στην έπαρσιν, εν το σταδίο θωρήνας τον έστωραν, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευεν, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεον. Γενήν και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτή τρέμην. Χρήσε ημάς της φοβεράς του σεισμού απειλής, Χριστέ ο Θεός ημών, και καταπέμψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, Κύριε ελέησον, της Παναγίας αχράντο υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Συγκύριε. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η μνήμη σου ένδοξε μάρτης Δημήτριε, εφέδρινε σήμερον την Εκκλησίαν Χριστού και πάντα συνήγαγεν, άσμα συνεπαξίως εφημίν σε Θεόφρον, ως όντως στρατιώτην και εκτρών καθαιρέτην, διότες οι και εσύ εστεσές, χρήσε ημάς πειρασμό. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αθρίσε ως καύχημα μάρτης Δημήτριε, Χριστόν ενδυσάμενος κατεπολέμησας, εχθρόν των ανίσχυρων, πλάνην γαρ των ανώμων, εν αυτό καταργήσας,
γεγονός της εμπίστη, ευσεβίας αλεύτης, διό σου και την μνήμη σε πτός μακάρι παρανηγυρίζομαι. Και νυν και άοικη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ελπίσα κατέσκυντε των πεπιθώτων εισέ, ημών οικίσασα υπερθείος εν σαρκή, Χριστόν τον Θεόν ημών, τούτον συν της Αγής Αποστόλης της όπη, δούνετι οικουμένη λασμόν και ειρήνη, και πάσιν ημίν προτέλους βίου διόρθωση. Αδιστάκτο τη πίστη ο αθλοφόρος Χριστού, τον τυράννο τα θράση καταβαλούν αδρικός, αθλητικός το πονηρό κατεφάλισε, και τον βασάνο να μη βίντει το θαυμάτο παροχήν, και δέξα τον εκ του μόνου Θεού του αγωνοθέτου, ο και πρεσβεύει ελεθύνε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αδιστάκτοτη πίστη ο αθλοφόρος Χριστού, των τυράννων τα θράση καταβαλών ανδρικός, αθλητικός των πονηρών κατεπάλεσε, και των βασάνων αμοιβήν την των θαυμάτων παροχήν, εδέξα το εκ του μόνου Θεού του αγωνοθέτου, ο και πρεσβεύει ελεηθήνε ημάς. Και νυν και αεί και σώνες των αιώνων αμήν, χαίρε πίνη Κυρίου οι αδιάδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχών των εισέν, χαίρε αχή μας τελειμήν και απειρόγαμεν, είτε κουσά εσαρκή των ποιητή σου και Θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Τον συμπαθέστατον Κύριο μάρτυρα, εκδισοπούμεν σε πίστος Δημήτριε, χρυσέ ημάς παντοδαπών κινδύνων επερχομένων, ίασε ψυχών ημών και σωμάτων τα τραύματα, θράψον τα φριάγματα των νεκρών ημών Άγιε, ειρήνευσον ημών την ζωή, όπως αείσαι δοξάζομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων νομί. Θεό μακάριστε μήτηραν ύπευτε, την ασθενούσαν μου ψυχήν θεράπευσουν, ότι συνέχομαι πολλής εμπτές μας η Θεοτόκε, όθε και γραβγάζωση στεναγμό της καρδίας μου, δέξε με πανάχραντε των πολλά αμαρτήσαντα, είναι εν παρησία γραβγάζωση και χαριτωμένη. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβω και σώσον σωτήρ μου. Οι μισούντες αιώνες κινθείτε από του Κυρίου ως πόρτος γάρ, πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Οι μισούντες αιώνες κινθείτε από του Κυρίου ως πόρτος γάρ, πυρίες εστέ απεξηραμένοι. Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ψούτε λαμβρύνετε, η τριάδικη μονάδη ιεροκριφείο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν,
Αγίω Πνεύμα, Αγίω Αναδείξη, να της χάρη να λύθρα μεθνά, άπασα την ίση προς αμφωνία. Apóstolos, los apóstolos, los amigos, que pagan, los amigos, 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 los amigos
Thank you.
ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν. Ελεή και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθ' ευλογητός ημ. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την οικαιοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ εν να βυσω ίχνεσι των διώκτην φαράων καθόρων ποντού. Δόξα εσύ, ως φοβερά η οργή σου εξής ημάς, ερήτρος ο Κύριε, μη σηκώσας εν τη γη, απαντώ αναστημά ημών, ευχαρίστω σε Διό, αη δοξάζομαι. Δόξα εσύ, ο Θεός ημών, δόξα εσύ, χαίρον να η κάθε κάστην την παντελή, διορθώσει δέσποτα, ως περφύλων νεύτελες, διασύσα πάσαν την γη, εις των φόβων σου πιστούς, στηρίζον ημάς. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ηγέτευτικος δόμεν μήτυρ Θεού, τα συνήθις πλάχνα σου, επί πόλη και λαός, η βαθός δικλείουσας εις μου, βαρυτά του και φθοράς ημάς απαλλάξον. Μερίς μου Δημήτριε και δόξα Θεία γεγέννησε, της μάνδρας καρπρόβατον καγό της φίλης σου, διοδέξε μου τον ύμνον στέφη φόρε, πρωτούντα του μύρου σου την χάριν σήμερο. Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, απήλθες Δημήτριε λαμπρός μαρτύρων το στάδιον, ελέω ελείψασο τον αρετόν την ψυχή, και νοτρόπο δε πεσονικός γενέν, και μύρου του σώμα μου κρίνων ανέδειξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ρευμάτων βαρβόρουμε και δυσοδείας Δημήτριε, απώς μη ξοδέωμε των ακαθάρτων παθών, και το μύρο σου λαμπρός εγώ διάσας, Χριστού μύρο πίσον, άξιον σύνομα. Και νύνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, φανίσαν πανάμω με μύρο του Θείου αλάβαστρον, και σκεύος εξαιρετών της ευδοδίας Χριστού, οικετεύωσε παθών της δυσοδείας, βοβόρου δε λύτρωσε της αμαρτίας με. Και στην Άγιος οσύ Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η γη μαστίζεται ημών κακώς διακειμένων, και αη την οργή σου συγκινούν των καθημών,
ικτήν μον παν βασιλεύα λαφίσε, δέσποτα των δούλων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, στις ίσας Κύριε την υγιήν εστερέωσας πάλιν, νουθε τον επιστρέφω την ασθένειαν ημών. Στερίζεστε το σώθειο φόβο, θέλων υπέρ αγαθέ. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς ημών Υιούς αγαθή, των Παναγαθών λόγων εκτένος εκδυσόπη της παρούσης του σεισμού, Χριστίνε πάντα οργής, Θεότο και άκραντε δεόμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, να μάτων επέμπει ζωή ρητών, βαπτίσμα τη Θείο καθαρθήσε, μα τη δέλουσα μένος μαρτυρικό Δημήτριε, κράση και νύτε τελετάς, πηγή των μύρο γενόμενος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο Μέγας Φρούρος Θεσσαλονίκης, ως Μέγας Κυρίου Ποτάμος, τέρπης λαμπρός την πόλην σου του μύρου της ορμήμασιν, ως Θεία δεσκηνώματα καθαγιάζεις τα σύμπαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπό όλη σου μάρτης ως περκρίνη, να μάτων ορώτε ζωτικών, ως ρεύματα τα μοίρα σου, ποτάμι δον προχέουσα. Θαλάσσες των αιρέσεων και των παθών κατακλείζοντα. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ιδού η Παρθένος ανακράζει των πάντων δεσπότη και ιών, καλός ιών νυμφίος μου, ιδού καλός ωραίωστε. Εις την οσμήν του μύρου σου σπουδή δραμούμε ο πίσω σου. Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ ένα βυσό αχγίχνεσι το διώκει φαραώ καθορό ποντουμένον Θεό επινίκιον οδύνε εγώ άσομε. Δόξα σοι, ως φοβερά η οργή σου εξής ημάς, ελυτρός ο Κύριε, μη σηκώσας εν τη γη, απαντά ανάστημα ημών, ευχαρίστωσε Διό, αηδοξάζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, χαίρονα η κάθε κάστη τη παντελή, διορθώς η δέσποτα ως περφύλων ευτέλες, διασύς απασάν την γη εις των φόβων σου πιστούς, στηρίζον ημάς. Πέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηγετευτικός ηγόμεν Μητέρ Θεού, ασυνήθις πλάχνα σου, επί πόλη και λαών, συμπαθώς δεικνύουσα σεισμού, βαρυτά του και φθοράς ημάς απάλλαξον. Μερίς μου Δημήτρια και δόξα Θεία γεγέννησε, της μάνδρας λευγά πρόπτωτον καβό της φίλης σου, διοδέξε μου τον ύμνον στέφην όρε, κροτούντα το μύρου σου την χάρη σήμερον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπήλθες Δημήτριε λαμπρός μαρτύρ,
μαρτύρων των στάδιων, ελέω αλήψα σου τον αρετόν την ψυχή και νοτρόποδε πεσονικάς γενέ και μύρου το σώμα σου πριν ανέδειξα. Δώσα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρευμάτων φορβόρουμε και δυσοδείας Δημήτριε, απώς μη ξοδέουμε των ακαθάρτων παθών, και το μύρο σου λαμπρός ευώδια σας, Χριστού μύρο πίσουν, άξιος σύνομα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην φανίσαν πανάμω με μύρο του Θείου αλάβαστρον και σκέφος εξαίρετον της ευωδίας Χριστού ή κετέβωσε παθών της δυσοδείας βορβόρου τελήτρωσε της αμαρτίας με. Ού και στην Άγιος εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερέωσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η γη μας στίζεται ημών, κακώς διακειμένων και αγή την οργή σου συγκινούνταν κάθημων, η κτήρμο παβάσιλευ, αλλά αφήσε δεσποτά των δούλων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, συσύσας χιλία την γη, εστερέωσας πάλιν, νου Θεόν επιστρέφων, την ασθένεια νημών, στερηθείς τέλος ο Θείο φόβο, θέλω υπεράγαθε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ημών Υιούς αγαθή των Παναγάθων λόγων, εκτένος εκ της όπη της παρούσης του σεισμού, Χριστίνε πάντας οργείς Θεότο και άκραντε δεόμεθα. Μαρτύρικο Δημήτριε, κράση γεννήτε τελικάς, πηγή των μύρων γενόμενων. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο Μέγας Φρουρός Θεσσαλονίκης, ως Μέγας Κυρίου ποταμός, τέρπης λαμπρός την πόλη σου, του μήλου της ορμήμασι, ως θεία δεσκηνώματα καθαγιάζεις τα σύμπαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η πόλη σου μάρτης ως περκρίνει, να μάτων ωρώτε ζωτικών ως ρεύματα τα μοίρα σου ποταμιδών προχέουσα, θαλάσσις των αιρέσεων και των παθών κατακλείζοντα. Των Ιαμάτων σου ρήθρης Δημήτριε, την Εκκλησίαν Θεός επερφύρωσε, οδούσι το κράτος αίτητον και περιέχω την πόλη σου άτρωτον, αυτής γάρ υπάρχει στο στήριγμα. Αυτής γάρ υπάρχει στο στήριγμα.
των μέγαν πάντες συμφώνος εμπιστήσιν ελθόντες, όσο πλήτην Χριστού και μάρτυρα τιμήσομεν, εν οδές και ύπνησαν αβώντες το δεσπότη και κτήση της Οικουμένης, ρίσε ημάς του σεισμού της ανάγκης φιλάνθρωπε, πρεσβείες εις Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Μαρτύρων, εις έγαρ ελπίζομεν, τουριστήνε κινδύνο και θλίψε, ότι εσύ υπάρχεις ημών το στήριγμα. Ότι εσύ υπάρχεις ημών το στήριγμα. Συναξάριον, 26 του αυτού μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και Θαυματουργού, Δημήτριον ή του Σιλών και του Χριστέ μου, ζηλούν τα πλευράς λοχονύκτων στις πάθος, 20 Μελίε Δημήτριον έκτη ανήλων, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτες Αρτεμίδωρος και Βασίλειος ξυπητελείονται, Αρτεμίδωρος Αστέρους ξύβος ξύβος, σύναθρον είχε Βασίλειο προς ξύβος, τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Λεπτίνα καταγής ηρωμένη τελείούται, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Γλύκων ξυπητελείονται, τι αυτή η μέρα μνήμη του μεγάλου και φρικόδου σεισμού, έσυ σας, αλέσω σας, άφθης γην λόγη, της ίσγαρ οργής ίκτος έσυ το πλέον, και σ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Εξυχνίας των θείαν βουλήν,
της εκ της Παρθένους αρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούν κατανόν εκράβοζεν δόξα τη δύναμη σου Κύριε. Τον εξαρτήστε θέντα Θεοδοξάζονται. Ο κελότρεψαν δικτύσει οι Θεοφρόνες παρά τον τίσαντα αλλά πυρός απειλή Ανδρίος πατήσαντες και Κύριον πέδωσε βάγης εν τη καμίνο ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατον τότε μεν τυπούμενος νυν δε ενεργούμενος την οικουμένην άπασαν αγύριψαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι εφεύλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρα πατουνή μακαριούσι με πάσε γένε την τιμιωτέρα των χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτως το Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον
Χριστέ μεγαλύνομε. Επίσε κράτος εμπραχίων εις αυτούν, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διάνοια καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντως ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε αυτού νηστήν ελέους κατά σελάλης από τους πατέρας ημών του Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άπας γηγενής γυρτάτο το πνεύμα τη λαμπάνδου πούμενος πανηγύρι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μάρτης Χριστού Δημήτριε, ως ποτέ του Λιέου, την όφριν και την έπαρσιν και το υπείον θράσος, καθήλες χάρη τη Θεία των γενναιών κρατήνας, εντός τα δύο νέστορα του Σταυρού τη δυνάμει.
Κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού δε βρω μάρτης Χριστού προς ημάς σου δεωμένους συμπαθούς επισκέψεως και ρίσε και κακομένους τυραννικές απειλές και δυνημανή σε βαλωτή και γυμνή διωκόμεθα το πόνεκο που συνεχώς διαβίβοντες και πλανωμένοι εν σπηλέης και όρεσιν εκτήρων ουν πανέφημε και δώσιμιν άνεσιν παύσον την ζάλιν και σβεύσον την καθημόν αγανάκτησιν θεόνι και θεύον τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα έλεος. Εν είτε αυτόν εν ηχος άπηγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και εκεί θα δεύρω μάρτης Χριστού προς ημάς σου δεωμένος συμπαθούς επισκέψεως και ρίσε και κακομένος τυραννικές απειλές και την ημανία της αιρεσεως υφίσως εχμάλωτη και γυμνή διωκόμεθα τόπον εκ τόπου συνεχώς διαμείποντες και πλανόμενοι εν σπηλέης και όρεσιν ηκτηρώνουν πανεύθυμε και δώσιμιν εν εσύν πάψον την ζάλιν και σβέσον την καθημόν αγανάκτη
αμαρτήσει. Θεόν και τεύον τον παρέχοντα το κόσμο το μεγάλεο. Εν είτε αυτόν ετι πάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδέ σε οργάνω. Τύχος ο χειρουμένων ημίν, τας ελεπώνης των εχθρών μη πτωμένων, εδώ της τας των βαρβάρων, επίδρομας καταργών, και πασών των όσων τα συμπτώματα, κρυπήσα καταβλητός και θεμέλιος άρρηκτος και πολιούχος, οικιστής και υπέρμαχος, εχρημάτισας της υπόλη Δημήτριε, η λυτρωθήσαν έδοξε Θεού ευδοκίσαντος, διά παντός ελευθέραν τεσσές πεσβείες διάσωσον. Χριστόν οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελεός. Εν είτε αυτόν εν κυβάλης αβήκης, εν είτε αυτόν εν κυβάλης αγαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, πάσα την αρετήν συλλαβών των αθλοφόρων, ο κορός αναδείκνυται εν τεύτεν της ακυράτων και μακαρία ζωής την τρυφήν αξίως εκπληρώσαντον. Εν εις αξιάγαστε διαπρέπον Δημήτριε και τη μιμήση του Χριστού συμνικόμενος και καυχόμενος τι της λόγης ισότητη της εκτελέστερον ημάς τους τιμώντας εν των παθημάτων ριστήνε και χανεπών περιστάσεων. Θερμός οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μεγάλεο. Εν είτε αυτόν εκυβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εκυβάλης ελαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, πάσα την αρετήν συλλαβών των άνθρωπων ο χορός αναδείκνυται εν τεύθεν της ακυράτου και μακαρία ζωής την τρυφήν αξίως εκπληρώσαντο. Εν εις αξιάγαστε διαπρέπω Δημήτριε και τη μιμήση του Χριστού σεμινόμενος και καυχόμενος της δυσλόχης ισότητη έτης εκτενέστερον ημάς τους τιμώντας εμ των παθημάτων ριστήνε και χαλεπών περιστάσεων. Θερμός οικετεύων τον παρέχοντα το κόσμο το μέγα ελεός. Τον λόγια
Yeah.
αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστήν ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριεν εν τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φύλαξιν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθώ περιλπίσαμεν έπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησόν με, άσε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπη τη ζωή, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παρότινον το έλεος σου της γήνος κουσίσε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ναι, Άγιος ο Θεός.
ισχυρό. Εντός τα δύο θαρρύνα στον Έστωρα, ούτως Άγιε μεγάλο μάρτης Δημήτριε, Χριστό το Θεόν ηγέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία ελέησον. Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία Επισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, Κυρία ελέησον, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Πάντος του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. For our country, the President, all those in public service, and for our armed forces everywhere, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For the holy and great Church of Christ, our sacred archdiocese, this city and for every city and land, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Abundance of the fruits of the earth and for peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης και του απειλούντος ημάς λοιμού του κορονοϊού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των αδελφών ημών κατά της νόσου του κορονοϊού αγωνιζομένων, ιατρών, νοσηλευτών και επιστημόνων, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε
ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχώρητη. Κύριε ελέησον. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Του Αναγγέλη το πρωί το ελαιόν σου και την αληθιά σου κατά νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Blessed and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Si, Kyrie. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Αμήν. Ο Κύριος ευασίλευσεν εθρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψώνοντας η Αλληλούια. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη, η τη σου αλευθίσετε. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψώνοντας η Αλληλούια. Το οίκο σου πρέπει, αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθώνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρίπτος εν άνθρωποι σας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτων. Θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αλληλαγούς
σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κυρία ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι αγαθάς και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι. Και ψαλμής αλλάξομεν αυτόν, ότι Θεός μέγας Κύριος και Βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γη. Μέγα νεύρατο εν της κινδύνης σε υπέρμακον ηγουμένη αθλοφό.
Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Και αι και
σκέψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτή. Είναι φύτευσε τη δεξιά σου. Και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσε τη δεξιά σου. Πατριάρχου, πολλά τα έτη.
Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπερτίμου και εξάρχου ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Ελπιδοφόρου τον Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπερτίμου και εξάρχου ωκεανών Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου, πολλά τα έτη. Εφρανθήσετε δικαίως εν Κυρίω, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Προς Τιμόθεον Δευτέρας Επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Τέκνον Τιμόθε, ενδυναμού εν τη χάρη τη Θείεν Χριστώ Ιησού, και αοίκουσας πάρε μου δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παραθού πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανή έσον δε και εταίρος διδάξε. Σύουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Χριστού Ιησού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίες, ή να το στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούνται, εάν μη νομίμως αθλήσει, των κοπιών τα γεωργών δι πρώτων των καρπών μεταλαμβάνει. Νόι ο λέγοντ, δόι γαρσί ο Κύριος είναι συνεν πάση. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών, εξ σπέρματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγελιόν μου. Ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος, αλλολόγος του Θεού ουδέ έδεται, δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, είναι και αυτή σωτηρίας τείχος της εν Χριστώ Ιησού.
The reading is from the letter, Paul's letter to the Philippians. Brethren, I trust in the Lord that shortly I myself shall come also. I have thought it necessary to send you, Epitheodophoros, my brother and my fellow worker and fellow soldier, and your messenger and ministry to my need, for all he has been longing for all of you, and has been distressed because he heard that he was ill. Indeed, he was ill, near to death. But God had mercy on him, and not only on him, but also on me, lest I should have sorrow upon sorrow. I am more eager to send him, therefore, you may have been rejoicing in seeing him again, and that I may be less anxious. So receive him in the Lord with all joy, and in honor in such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete your service to me. Ειρήνη σοι του αναγνώντη. Αλληλούια, 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 Σοφίος, Θείος, Πουσομέν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το Πνεύμα. Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομαι ημίν ειν αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισή γινώσκεται, ότι εμέ πρώτον ημών με μισήκεν. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλει, ότι δε εκ του κόσμου ουκέστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, διά του το μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν, αλλά ταύτα πάντα πείσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδασι τον πέμψαντα με, ημίλθον και λάλης αυτής αμαρτίαν ουκέχουν, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών, ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αυδης άλλος πεποίκεν αμαρτίαν ουκ έχων. Νυν δε και οράκασι και με μισήκασι και με και τον πατέρα μου, αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτόν, ότι εμείς ήσαν με δωρεάν, όταν δε έρθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού και εμείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετε μου έστε. Ταύτα λελάλικα ημίν ει να μη σκανδαλιστείτε, από συναγόγους πίσου συν ημάς, αλλά έρχεται ώρα ει να πάσω από κτηνάς ημάς. Δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. The Holy Gospel is according to Saint John. The Lord said to his disciples, "This I command to you, to love one another. If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, 'A servant is not greater than his master.' If they persecuted me, they will persecute you. If they kept my word,
they will keep yours also. But all this they will do to you on my account, because they do not know who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have sinned. But now they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father also. If I had not done among them the works which no one else did, they would not have sinned. But now they have seen and hated both me and my Father. It is to fulfill the word which is written in their law, they hated me without a cause. But when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me. And you also are witnesses, because you have been with me from the beginning. I have said all this to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Δόξα σοι. Yeah.
me. Yeah.
Προκατόχων ημών αρχιεπισκόπων Σπυρίδωνος και Δημητρίου, των συλλειτουργούντων ημίν πρεσβυτέρων Νεκταρίου Αναργύρου Γεωργίου και Νικολάου και των διακόνων Διονυσίου και Μιχαήλ, των αρχόντων οφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, του δούλου του Θεού Κωνσταντίνου και της συνοδείας αυτού, πάντων των μελών της ηγεσίας των εκατό, του Προέδρου και των Επιτρόπων του Ιερού του Ναού, των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, της Προέδρου και των μελών της Φιλοπτώκου Αδελφότητος, πάντων των αδελφών ημών, των πασχόντων εκ της ασθενείας του κορονοϊού, υπερηγίας και ιάσεως αυτών, και των αδελφών ημών, των ιατρών νοσοκόμων, του νοσηλευτικού προσωπικού των επιστημόνων και πάντων των αγωνιζομένων δια την θεραπείαν αυτής, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν και πανήγυριν ταύτην, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, νηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγόρου και Δημητρίου των Αηδήμων Πατριαρχών, των Μακαρίων και Αημνίστων Προκατόχων ημών, Αρχιεπισκόπων Αλεξάνδρου, Τιμοθέου, Μιχαήλ και Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ιερονίμου, Φωτίου, Φιλίππου, Γερμανού, Αυγουστίνου, Καλλινίκου, Ευαγγέλου, Σιμεών, Ιακώβου, Γεναδίου, Θεοκλήτου, Κωνσταντίνου, Διονυσίου, Γερμανού και Γεναδίου, των αημνίστων αρχιερέων, των μακαρίων και αημνίστων κτητόρων και ανακαινιστών του Ιερού Ναού τούτου, πάντων των και κοιμημένων αδελφών ημών των θυμάτων του κορονοϊού, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων
γονέων, αδελφών, συγγενών, αναδόχων, διδασκάλων, καθηγητών και ηγουμένων ημών εν τη πίστη και πάντων των και κοιμημένων αδελφών ημών, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, νηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Διά των νυκτυρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, είναι εν ομονία, ομολογήσομεν. Χριστός,
εν σοφία πρόσχομαι. Kyrie, O Son.
υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτίον. Ομοίως και της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινόμενων, εις άφεσιν αμαρτίων. Με μνημένη πάντα και δια πάντα. You know.
και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμων υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον, εν πρώτης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ελπιδοφόρου, ον χάρισε τες Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κύριε ελέησον, και πάντων και πασών. Και δώσει. Και δώσει μην ανενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ιησού. Περ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα, με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των ευθύουσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου. Το σκεφαλός ημών, το Κύριο κλείνομεν. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκομεν τ' Άγια τη
No.
brothers and sisters in Christ of this St. Demetrios Cathedral, to be with you for the divine liturgy on the feast of your patron saint, the holy Megalomartis and Myroblitis Dimitrios, is truly a great spiritual joy. Today we honor the mighty captain of men. Today we honor the one who became an angelic general through his bravery in spiritual combat that tested his heart, a combat that tested his mind, tested his faith, and ultimately his very body, his flesh. St. Demetrios and St. George, they are the two princes of the military saints of the Church. Saints whose very nature is a kind of challenge for the Church. They are both soldiers. For the Lord did say that those who live by the sword, they die by the sword. We all know that violence in any form is never sanctioned by the Church and should never be seen as a solution. Still, though, violence is the necessary ingredient of all war, even where it is served up by drones and distant missiles. St. Demetrios lived in a day when the violence of war was face to face and there was no escaping the bloodletting. There is even a sacred canon of our Holy Church, authored by Saint Basil the Great, which says that those who have been in war should refrain from receiving Holy Communion for 3 years because they have participated in the shedding of blood. But we are not to see this holy canon as a punishment. Rather, it is a pastoral call to action for the Church to minister to those who have engaged in battle. Today, we all know about the psychological effects of the so-called PTSD, post-traumatic stress disorder. And I am sure that the fathers of the Church knew about this disorder. Even they called it something else. Allowing soldiers returning from war just to go back to their lives as if they had experienced nothing at all was never considered a solution. The love and the compassion we should feel for our brave soldiers and for what they have endured to preserve our freedoms is rooted in the examples of saints like St. Demetrios. St. Demetrios served the empire, the Roman Empire, and the Roman Emperor with honor. But when that service came into conflict with his faith to our Lord Jesus Christ, then St. Demetrios laid down his arms, his swords and spears, and he took up the cross of Christ. For the love of his Lord, Demetrios exchanged the battles of this world for the arena of martyrdom. He gave up conquest in the fields of war by conquering his own heart with true love. He left behind the glories of combat for the everlasting glory of heaven. And his only trophy, his precious tropeon, was the cross of Jesus Christ. We see in St. Demetrios the champion of the Lord, the one who wins victory not by conquering others,
but by conquering himself. As a victor over devil, over the world, and as a victory ultimately over himself, Dimitrios was able to bring strength and courage to others, to us, here in Astoria, in the parish of St. Dimitrios. As his apolitikion, which we all know so well, proclaims, "Endo stadio tharinas ton Nestora," which means, "In the stadium you emboldened Nestor." And the saint, St. Dimitrios, was revealed as Mirovlitis, Mir Strömer, so that even in death he would be the one who continuously conveys the grace and the gifts of the Lord. He remains an angelic general, a general of the ranks of the saints, the rank of the saints whom he leads in intercessions on our behalf. Therefore, my beloved Christians, let us put away all violence of emotion, of mental opinion and prejudice. Put away all destructive feelings that only hurt the church. You may ask me, what emotions are these? What feelings are these that hurt the church? Well, when we judge others, or when we are envious of others, when jealousy and anger prevail in our hearts, then we also persecute the church. For we, brothers and sisters among ourselves, we are the church. We are the body of Jesus Christ. When we hold grudges against those who might have wronged us, or when we bear resentment against our own community, this is the war of the devil against the church. And we let ourselves become tools for that. Then we must ask ourselves a serious question. Whose side are we on? Are we to be counted in the army of the Lord, where St. Dimitrios is our general? Our spiritual battles are won in our hearts and in our spirits, where through the weapon of peace, the holy, the invincible and holy cross, we overcome all enemies of self and other through love. This is the revelation of the Son of God in us. For when we sacrifice our own will, when we sacrifice our own desires, and we give up our negative emotions, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit, then we are transformed into the persons that God has always intended us to be. And so, my beloved in Christ Christians, through the prayers of the holy great martyr and mirror-streamer Demetrios, may we receive the grace to stand firm in the heavenly army, to embrace the cross, and to live a life of love. Amen. Αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα είμαστε και πάλι στην πανήγυρη του αγαπημένου μας Αγίου, εδώ στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, του Αγίου μας, του Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτη Δημητρίου. Ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος μας φυλάγει και μας προστατεύει και μας ευλογεί τόσα χρόνια σε αυτήν την ευλογημένη κοινότητα της Αστόριας. Ο Άγιος Δημήτριος, με τον οποίο τον έχετε φορτώσει με τα τάματά σας, με τις προσευχές σας, με τις παρακλήσεις σας, που τον έχετε στολίσει με τα λουλούδια. Ο Άγιος Δημήτριος, που είναι ο πολιούχος της αγαπημένης μας Θεσσαλονίκης, της συμπρωτεύουσας, αλλά και της συμβασιλεύουσας. Συμπρωτεύουσα της σύγχρονης Ελλάδας και συμβασιλεύουσα της ιστορικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πάντα η Θεσσαλονίκη ήταν ένα μεγάλο προπύργιο
πίστεως αλλά και εθνικών φρονημάτων, εθνικών αισθημάτων και υπερηφάνειας, διότι όλοι μας αγαπούμε και σεβόμαστε και προσκυνούμε τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος ανεβάζει αυτήν την πόλη της Θεσσαλονίκης στα ύψη τα πνευματικά, τα καλλιτεχνικά, τα πολιτισμικά και τα εθνικά. Αυτόν τον Άγιο Δημήτρη όμως τον έχουμε και εμείς εδώ στην Αστόρια, προστάτη μας, και τον έχουμε τόσα χρόνια, οι παλαιές γενιές και τα νέα μας παιδιά. Όλα ξέρουν να ψάλουν το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου. Πώς γενναίες τόσες προσκυνούν και χαίρονται που ο Άγιος Δημήτριος είναι προστάτης μας. Ο Άγιος Δημήτριος όμως δεν μοιάζει με τα πρότυπα των Αγίων που έχουμε στο μυαλό μας, που τους θεωρούμε συνήθως τους Αγίους μοναχούς ή αναχωρητές, με μακριές γενιάδες, με ράσα, με άμφια, να είναι οι κληρικοί, οι μοναχοί ή τέλος πάντων αρχιερείς ή κάτι τέτοιο. Και βλέπουμε την εικόνα του Αγίου εντελώς διαφορετικός. Είναι ένας στρατιώτης, με όπλα, ζωσμένος, έτοιμος για να πολεμήσει. Πόση γενναιότητα κρύβει η προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου και πώς πολλές φορές αυτή η εικόνα του Αγίου με τα όπλα στο χέρι, παρακαλώ, πόσο έρχεται σε αντίθεση με την προτεσταντική ηθική που έχουμε όλοι στο μυαλό μας και θέλουμε όλοι να είναι παπάδες ή καλόγεροι ή καλόγριες, τέλος πάντων, για να είναι Άγιοι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αγιότητα ότι μπορεί να υπάρχει και ανάμεσά μας, ότι μπορεί να είναι ένα παιδάκι, ότι μπορεί να είναι μια γυναίκα παντρεμένη με παιδιά, ένας άντρας που κάνει ένα οποιοδήποτε επάγγελμα. Πόσο μάλλον στρατιώτης. Στρατιώτης τι θα πει? Είναι αυτός που εκπαιδεύεται με όπλα για να σκοτώνει. Πώς γίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος να αγιάσει, να γίνει Άγιος? Και μάλιστα να τον προσκυνούμε τόσους αιώνες. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι ο Άγιος Γεώργιος. Είναι οι στρατιλάτες, οι Θεόδωροι Τύρων. Και ο στρατιλάτης. Υπάρχουν ο Άγιος Μερκούριος, τόσοι άλλοι Άγιοι με όπλα στα χέρια, τους οποίους προσκυνούμε. Διότι, αγαπητοί μου, η ηθική και η εικόνα που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι εντελώς διαφορετική από την επίδραση που έχουμε υποστεί μας όλοι από το περιβάλλον το δυτικό μέσα στο οποίο είναι φυσικό να ζούμε και να επηρεαζόμαστε. Όταν ήρθε η ώρα, ο Άγιος Δημήτριος επέλεξε χάρη του Χριστού να θυσιαστεί. Και ξέρετε ότι τον σκότωσαν τον Άγιο με λόγχες. Πιστεύετε ότι ένας ανώτατος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού δεν μπορούσε να σηκώσει τα όπλα του, ακόμα και τα χέρια του τα δυνατά, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να βλάψει όσους ήθελαν να τον σκοτώσουν? Αυτό ήταν εύκολο. Ήταν η δουλειά του. Το ήξερε πολύ καλά να το κάνει. Αλλά ήταν χριστιανός. Και είχε έρθει η ώρα να μαρτυρήσει ο ίδιος με το αίμα του για την πίστη του Χριστού. Και εκεί, όταν πρόκειται για τον Χριστό και για την Εκκλησία, πλέον δεν θεώρησε τον εαυτό του στρατιώτη, στρατιώτη με την έννοια την κοσμική, αλλά ως στρατιώτης του Χριστού, όφιλε να χύσει το αίμα του για τον Χριστό. Και αυτό επέλεξε. Εγώ θέλω να κρατήσετε μέσα σας δύο πράγματα, αγαπητοί μου αδελφοί. Πρώτον, ότι δεν χρειάζεται να είστε ούτε κληρικοί, ούτε καλόγεροι, ούτε καλόγριες για να γίνετε Άγιοι. Αρκεί να είστε άνθρωποι του Θεού. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μαρτυρεί κάποιος για τον Χριστό μόνο με το αίμα του. Στην Εκκλησία έχουμε την έννοια του μαρτυρίου, της συνειδήσεως. Μάρτυρας δεν γίνεσαι μόνο όταν πεθάνεις. Μάρτυρας γίνεσαι και όσο ζεις για χάρη του Χριστού. Και όσο με τη ζωή σου δίνεις το μήνυμα το χριστιανικό, δίνεις το μήνυμα του Ιησού Χριστού, του Ευαγγελίου στους ανθρώπους γύρω σου και γίνεσαι ζωντανός μάρτυρας με την μαρτυρία της συνειδήσεως. Αυτήν την μαρτυρία εύχομαι ο Κύριος να χαρίζει σε όλους μας. Αμήν.
μετά φόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μετά φόβου θεοπίστεως και αγάπης προσέλθετε. With the fear of God, faith and love draw near. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Αθαλαιό κοινωνών με παράλαβεν που μήναν τη στην αληθή αδιαίρετον τριάδα
προσκυνούντες αυτοί γαρί μας εσώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Κύριε, ελέησον. Σοι, Κύριε. Ότι σοι, ο αγιασμός ημών και σοι την δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Το πλήρωμα του νόμου και των προφήτων αυτός υπάρχει, ο Χριστέ ο Θεός ήμουν ο πληρώσας, πάσα την πατική εικόνα με πλήρωσον της καλά εκθέτα. Υπάρχει την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Θα κάνεις την απόλυση. Βασιλεύσαι. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνων. Αθανασίου Ευστρατείας, Δημητρίου Θεοδόρου, Γεωργίου Μιχαήλ, Αγγέλου Σουζάνας Μαρίας, Γεωργίου Δημητρίου, Δημητρίου Σοκράτη, Θεολογίας και Τέκνων, Εκατερίνης και των Τέκνων, Βασιλικής Ελευθερίου και των Τέκνων, Σεβαστής και των Τέκνων, Σίλιας και των Τέκνων, Κωνσταντίνου Ευστρατείας, Νικολάου, Ιωάννα Ειρήνη, Σύνθια Σπυρίδωνος, Μιχαήλ Ιωάννου Στεργίας και Τέκνων, Ευτέρπης, Ελευθερίου και Τέκνων, Νίκης, Κωνσταντίνου, Ανδρέου, Μαθαίου, Αλεξάνδρου, Καλλιόπης, Μαρίας, Άννας, Γεωργίας, Ιωάννας,
Χαραλάμπους Διαμάντος Ιωάννου Μαγδαληνής Γεωργίου, Κρυστάλλας Ιωάννου Ζαχαρίας Μαγδαληνής Ιωάννου, Χρήστου Συζύγου και Τέκνων, Νικολάου Συζύγου και Τέκνων, Σωτηρίου Συζύγου και Τέκνων, Κωνσταντίνου Συζύγου και Τέκνων, Ανδρέου Αρετής, Μιχαήλ Επαμεινώντος, Χαραλάμπους Εμμανουήλ, Γερασίμου Γεωργίας, Τριάδας Γερασίμου, Δημητρίου Διαμαντή Μαρίας, Ιωάννου Σεβαστής, Αδαματίας Μαρίας Ειρήνης, Χρήσο Βαλάντου Ευγενίας, Νικολάου Ιωάννου Σεβαστής, Ιωάννου, Μαρίας Γεωργίας, Δημητρίου Χρήστου, Νικολάου Σωτηρίου, Κωνσταντίνου Ανδρέου Σωτηρίου Αρετής, Δήμητρας Μαρίας, Δήμητρας Μιχαήλ, Χαριδήμου Ευτέρπης, Γεωργίου Έλλη Σοφίας, Ανδρέου Περιστέρας, Αργυρός Τέκνων Ηλιού, Ελένης Εμμανουήλ Μαρίας, Δευψυχώρης Ειρήνης Άννας, Ελένης Αλεξάνδρας Αθηνάς Τέκνων, Κυριακής Θεολόγου Χρυσούλας Νίνας Θεολογίας, Δημητρίου Δήμητρας Κωνσταντίνας Χρήστου Σταυρούλας Μιχαήλ Χρυσούλας Νικολέτας, Χρήστου Χριστίνας Σταυρούλας Χρήστου Κωνσταντίνας Ιωάννου Δημητρίου Δημητρίου και συγγενών αυτών, Ιωάννου Ελπίδος Ειρήνης Ιωσήφ Αθηνάς Αλεξάνδρου Συζύγου αυτών, Σταματίου Φωτεινής Ηλιού Μαρίας Βασιλείου Σταματίας Βασιλικής Μιχαήλ Δώρας Ελένης Φωτεινής Δημητρίου Ασημίνας Αθηνάς Βασιλικής Κωνσταντίνας Διαμαντή Σπυριδούλα Στεφανίας Νικολάου, Ιωάννου Ελπίδος Ειρήνης Ιωσήφ Αθηνάς Αλεξάνδρου Ελισάβετ Σταματίας, Ιωάννου Ελισάβετ Δημητρίου Νικολάου Ειρήνης Ελισάβετ Σπυρίδωνος, Μαρίας Γεωργίας Δημητρίου Χρήστου Νικολάου Σωτηρίου Κωνσταντίνου Ανδρέου Αρετής, Δήμητρας Γεωργίας, Στεφάνου, Σταυρούλας, Νικολάου, Αθανασίας, Δημητρίου, Δημητρίου, Δήμητρας, Τηλιανής, Κρυστάλλας, Σταύρου, Συζύγου και Τέκνων, Νεκταρίου, Συζύγου και Τέκνων, Μαρίας, Συζύγου και Τέκνων, αδελφών και συγγενών αυτών, των και επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Υπερτήλων επένει και διάλαγμα γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώριων, που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσου την καθημών κυρωμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλεος, ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα τη σου. Συγκύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου,
Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Θεοδόρων του Τύρονος και του Στρατιλάτου Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμους και Ελευθερίου, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Αμήν. Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Αμήν. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου. Αμήν. Αποδίωξον αθημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Αμήν. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντα και αιώνας. Εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία σου μεγάλη Εκκλησία, εν τη Ιερά ημών Αρχιεπισκοπή, εν τη πανηγυριζούση ταύτη κοινότητη του Αγίου Δημητρίου, εν τη σήκης των εορταζόντων και των εορταζουσών και των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εν το κόσμο σου άπαλμη. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να απέμπουμε, συν το ανάρκος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν, οι δε Σαν και πίνασαν οι δεξιτούντες στον Κύριον, ούκελα το θύσονται παντός αγαθού. Πλουσιεύτω και σαν και πίνασαν οι δεξιτούντες.
Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Δεσπότη και Αρχιερέαιμον, Κύριε Φύλατε, εις πόλα εν τη Δεσπότα, και σεβασμό, σεβασμιότατε, σας καλωσορίζομαι στον καθεδρικό σας ναό του Αγίου Δημητρίου την μεγάλη αυτή ημέρα για την κοινότητα και τον καθεδρικό του Αγίου Δημητρίου Αστορίας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ευχαριστούμε για τις ευλογίες σας, ευχαριστούμε για τα λόγια τα πνευματικά που προσφέρατε σε όλους μας σήμερα, ούτως ώστε να γίνουν παρηγοριά για τον αγώνα που έχουμε να επιτελούμε στην καθημερινότητά μας. Καλωσορίζομαι τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον Πρόξενο της Ελλάδος και τους συνεργάτες σας στον Ιερό μας Ναό, τον Πρωτοσύγγελο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, τον Πατέρα Νεκτάριο και τους Ιεροδιακόνους. Ευχαριστούμε τους Ιεροψάλτας και όλους εσάς, τους πιστούς που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα για να γιορτάσετε την ωραία αυτή ημέρα της εορτής της ενορίας μας. Στην συνέχεια, αφού λάβετε την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και το αντίδωρο, είστε προσκεκλημένοι όλοι στην κοινοτική μας αίθουσα για το γεύμα που θα προσφέρει σε όλους σας, δωρεάν ασφαλώς, από την κοινότητα του καθεδρικού Ναού του Αγίου Δημητρίου Αστορίας. Ευχόμεθα ο Πανάγαθος Θεός να είναι πάντα μαζί σας, να ευλογεί όλους μας και να μας προστατεύει. Και τώρα, με την άδειά σας, Σεβασμιότατε, έχουμε το Συμβούλιο να περιφέρει τον δίσκο, τον εορταστικό, που θα προσφέρουμε το δώρο μας για την εορτή της Εκκλησίας και της ενορίας μας και για να συνεχιστεί το τόσο σπουδαίο έργο που επιτελείται. Ευχαριστούμε πολύ. Εις πολλά έτη Δέσποτα. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πάτερ Ανάργυρε. Την ώρα που περιφέρεται ο δίσκος, επιτρέψτε μου και εμένα να ευχαριστήσω για το θερμό καλωσόρισμα και την ευκαιρία να λειτουργήσω και πάλι σε αυτόν τον ωραίο και ιστορικό ναό της Αστορίας, το ναό που κρατάει τον ελληνισμό ζωντανό, που κρατάει τη γλώσσα ζωντανή, που κρατάει τις παραδόσεις, τις πατρίδες μας ζωντανές εδώ και τόσες δεκαετίες. Θέλω να προσευχηθώ και να ζητήσω και την ευχή των αημνήστων κτητόρων και ανακαινιστών και όλων όσων εργάστηκαν για αυτόν τον ναό για να κτιστεί, δούλεψαν για να πάει καλά η κοινότητα, αλλά και να συγχαρώ και τους τωρινούς, οι οποίοι πραγματικά με μεγάλη αυτοθυσία, με μεγάλη αγάπη για τον Άγιο Δημήτριο εργάζονται ώστε ο Άγιος Δημήτριος και το σχολείο αλλά και όλες οι διακονίες της κοινότητας και της Αγίας Εκατερίνης όλα να λειτουργούν σωστά. Βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι στον Άγιο Δημήτριο φέρνω πάντα τους καλύτερους παπάδες. Τους παίρνω από άλλες ενορίες να δω ποιος είναι ο καλύτερος, αυτόν θα φέρω στον Άγιο Δημήτριο.
Γι' αυτό, μετά που έγινε η προαγωγή του πατρός Νεκταρίου ως πρωτοσυγγέλου, βγήκα έξω στις κοινότητες σε όλη την Αμερική να ψάξω να δω ποιοι είναι οι καλύτεροι παπάδες, γιατί η Αστόρια αξίζει τους καλύτερους. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τον πατέρα Ανάργυρο, ένα λαμπρό κληρικό, ο οποίος ήρθε με αγάπη για να σας υπηρετήσει μαζί με τον πατέρα Γεώργιο και τον πατέρα Νικόλαο. Θέλω και εσείς όλοι και οι επίτροποι και οι φιλόπτωχος και οι πιστοί να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό. Αυτή η κοινότητα δεν μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Θα πηγαίνει καλύτερα από όλες τις κοινότητες όλης της Αμερικής. Αυτή είναι η προσευχή μου, αυτή είναι η προσδοκία μου, αυτή είναι η ευχή μου και αυτό περιμένω να σας πω την αλήθεια και από σας, διότι εγώ σας δίνω τους καλύτερους. Θέλω και εσείς λοιπόν να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, ώστε αυτή η κοινότητα να είναι στο επίπεδο που αξίζει στην ιστορία της, που αξίζει στην προσοχή που δίνει ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος σε αυτήν την κοινότητα και να είσαστε γενναιόδοροι, πρόθυμοι να υπηρετείτε όπου χρειάζεται στις διακονίες της ιεράς αυτής κοινότητος και όλοι σας να αγαπάτε και να στηρίζετε τους ιερείς και τους κοινοτάρχες, τα Parish Council Members και τον Πρόεδρο που εσείς εκλέξατε. Εσείς τους εκλέξατε ως καλύτερους και εσείς πρέπει να τους στηρίξετε. Να στηρίξετε το σχολείο, να στηρίξετε τα έργα της κοινότητος. Πρέπει όλα να πάνε καλά. Είμαστε πολλοί εδώ στην Αστόρια, αλλά όταν έρχεται η ώρα να θυσιάσουμε κάτι από την προσφορά την προσωπική μας, πολλές φορές διστάζουμε, είμαστε σκεπτικοί και βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες και δεν το κάνουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να αγκαλιάσετε τους ιερείς σας, είναι οι καλύτεροι ιερείς, είναι και η κοινότητά σας και το Parish Council, το Προεδρείο όλο, είναι άνθρωποι που είναι γεννημένοι από την καρδιά της Αστόριας. Είναι δικά σας παιδιά, είναι δικοί σας άνθρωποι, εδώ γεννήθηκαν και εδώ μεγάλωσαν και αγαπούν την κοινότητα όπως όλοι σας. Γι' αυτό και πρέπει να στηρίξετε τον Άγιο Δημήτριο με όλες μας τις δυνάμεις, θα το κάνει και η Αρχιεπισκοπή, να το κάνετε και ο καθένας όσο του αναλογεί. Είμαι πολύ χαρούμενος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Πρόξενε της Ελλάδος που η παρουσία σας εδώ δίνει λαμπρότητα στην λαμπρότητα της Πανηγύριος και να συγχαρούμε και τον Πρόξενο ο οποίος γιορτάζει σήμερα, έτσι δεν είναι, είναι η ονομαστική του γιορτή, να τον ευχηθείτε, ήρθε να κάνει τη γιορτή του μαζί μας, βλέπετε η Ελλάδα είναι πάντοτε στο πλευρό του ελληνισμού της Διασποράς, όπως και ο ελληνισμός της Διασποράς είναι πάντοτε και με ό,τι χρειάζεται, όσες θυσίες χρειάζεται, στο πλευρό της πατρίδας, της μητέρας πατρίδας μας, της Ελλάδος. Χρόνια πολλά σε όλους και μην ανησυχείτε για τον κύριο, τον αδελφό μας, ο οποίος λιποθύμησε, είναι καλά, έμαθα εγώ, δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε και να ανησυχείτε, μας τρόμαξε λιγάκι, τρόμαξε και η γυναίκα του ακόμα περισσότερο και φώναξε, ανθρώπινα είναι αυτά, μην ταράζετε η καρδιά σας, όλα είναι καλά, είναι υγιής και θα τον δείτε την επόμενη Κυριακή, είμαι σίγουρος πάλι, να κάθεται εδώ στα Στασίδια κοντά μας. Πριν φύγω, θέλω να συγχαρώ την κοινότητα και τον πατέρα Ανάργυρο, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντα, δίνοντάς του την ασημένια εικόνα που φτιάξαμε για τα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής μας, που είναι η εικόνα του Χριστού, του Σφορέως. Παρακαλώ, πάτερ Ανάργυρο, να το παραλάβετε με όλη μου την αγάπη και τις ευχές για μια λαμπρή ιερατική διακονία εδώ στην κοινότητα του Αγίου. Να είστε καλά. Λοιπόν, ελάτε να σας δώσω το αντίδωρο τώρα. Χρόνια πολλά για όσες και για όσους γιορτάζουν. Δήμητρες και Δημητρίους.